Με επιτυχία στέφθηκε η συντονισμένη επιχείρηση των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας για διάσωση 345 μεταναστών από τη Συρία, μεταξύ των οποίων ήταν και 53 παιδιά, όταν το πηγάριο στο οποίο επέβαιναν κινδύνευσε να βυθιστεί 50 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάφου λόγω ισχυρών ανέμων και θαλασσοταραχής. Οι μετανάστες διασώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Σαλαμής Φιλοξενία, το οποίο έπλεε στην περιοχή και μεταφέρθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Λεμεσού. Εκεί εκτελήχθηκε άλλο θρίλερ, καθώς οι μετανάστες αρνούνταν να αποβιβαστούν και ζητούσαν να μεταφερθούν στον τόπο προορισμού τους, δηλαδή στην Ιταλία. Στο πλοίο επιβιβάστηκαν μέλη της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασύλου, καθώς και διερμηνέας, οι οποίοι άρχισαν διαπραγματεύσεις με τους μετανάστες με σκοπό να τους πείσουν, ενημερώνοντάς τους ότι η παραμονή τους στο πλοίο συνιστά ποινικό αδίκημα. Μετά τις αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, στις 5 το πρωί με την επέμβαση της αστυνομίας, άρχισε η διαδικασία αποβίβασης όσων δεν είχαν κατέβει από το πλοίο και πριν λίγο κατέβηκε και ο τελευταίος επιβάτης. Όλοι πρόκειται να μεταφερθούν σε ειδικό χώρο υποδοχής προσφύγων στην Κοκκινοτρεμιθιά. Πρώτος στόχος είναι να τους παρασχεθεί κάθε ανθρωπιστική βοήθεια και στη συνέχεια να ληφθούν καταθέσεις ως προς τα γεγονότα που οδήγησαν το πλοιάριο στην Κύπρο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ισχυρισμοί ότι εγκαταλείφθηκαν από τον καπετάνιο και το πλήρωμα που διέφυγαν με βάρκα από το πλοιάριο. Μέχρι τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα θα τους παρασχεθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες για τη φροντίδα, την περίθαλψη και την ομαλή διαμονή τους. Το ενδεχόμενο έλευσης κύματος λάθρομεταναστών ή και αιτητών πολιτικού ασύλου λόγω της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή ανησυχεί σοβαρά την κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει βοήθεια για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές όπως υπαγορεύουν οι διεθνείς συνθήκες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης. Τέτοιο περιστατικό, πρόσθεσε, πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Κύπρο και προβληματίζει το κράτος αν και κατά πόσον θα έχουμε και στο μέλλον ανάλογα περιστατικά. Τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα προσφωνήσει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν. Με τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο συναντήθηκε χθες ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Έσπεν Μπάιταν, ο οποίος θα πραγματοποιεί επαφές σε σχέση με το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ουσιαστική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο κ. Βενιζέλος, επισημένοντας τη μεγάλη πολιτική εμπειρία του κ. Άιτα και την πολύ καλή αίσθηση που έχει για τη διεθνή πραγματικότητα. Σε επικοδομητικές ιδέες στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού αναφέρθηκε ο Νορβηγός διπλωμάτης. Παρουσίασα τις ελληνικές θέσεις που είναι πολύ γνωστές, σταθερές και καθαρές και συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία, είπε. Θα περιμένουμε ο κύριος Άιντα να επισκεφθεί την Αθήνα, δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος. Ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού ΗΠΑ θα συναντήσει επίσης την Αμερικανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαν, καθώς και Ρώσους αξιωματούχους, ενώ συναντήθηκε και με Ευρωπαίους. Είναι ενδιαφέρον, επισήμανε ο κύριος Άιντα, πως ενώ το Κυπριακό είναι θέμα που διχάζει την Κύπρο, αντιμετωπίζεται αρκετά ενιαία στη Νέα Υόρκη, υπό την εννοία ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει μία άποψη στηρίζοντας την διαδικασία για διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων για την επανένωση του νησιού. Ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου έδωσε χθες την πρώτη του κατάθεση στους ανακριτές του ΟΤΑΕ Πάφου για την υπόθεση διαχωρισμού των οικοπαίδων της εταιρείας Αρίστος στο Σκαλί στην Πάφο. Κατά την ανάκρισή του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του καταλογίζονται και δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του. Οι ανακρίσεις των 5 υπόπτων στην υπόθεση που τελούν υποκράτηση του Θεόδωρου Αριστοδήμου, της συζύγου του Ρούλας, της λειτουργού του Δήμου Πάφου, του πρώην δημοτικού μηχανικού και του 38χρονου σχεδιαστή αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.
Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, όπου ο διευθυντής του FBI, James Comey, δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει εντοπίσει τον μαχητή των τζιχαντιστών που εμφανίζεται σε βίντεο να αποκεφαλίζει τον Αμερικανό James Foley και τον Βρετανό David Haynes. Ο Comey δήλωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει προς το παρόν το όνομα ή την εθνικότητα του δήμιου των τζιχαντιστών. Στο μεταξύ, αρχές ασφαλείας της Νέας Υόρκης ενίσχυσαν την αστυνομική παρουσία στους σταθμούς του μετρό, στις υπόγειες διαβάσεις αλλά και στους δρόμους της πόλης μετά την προειδοποίηση του Ιρακινού Πρωθυπουργού για μια δυνητική απειλή κατά το τμήμα του συστήματος μαζικών μετακινήσεων από την Νέα Υόρκη από ισλαμιστές μαχητές. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, William Bratton, και ο δήμαρχος της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, Bill de Blasio, προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αξιόπιστη απειλή. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Νεοερκέζοι είναι ασφαλείς, τόνισαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου σε σταθμό του μετρό στον Μανχάταν. Να περάσουμε στις κληρώσεις του ΟΠΑΠ. Στον Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 10, 14, 15, 37 και 43. Τζόκερ ο αριθμός 16. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 44, 72, 5, 48. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικώς κυρίως έρθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και στα δυτικά παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε λοιπόν ήταν οι κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα. Αντρέα. Έχει σοβαρά πράγματα, σοβαρές ειδησούλες.